Για την κεντρική εισήγηση της ημερίδας, να καλέσουμε στο βήμα τον σύντροφο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας οδήγησε σε θεαματικές αλλαγές στην εργασία και στη ζωή της κοινωνίας. Ας θυμηθούμε τις μεγάλες μεταβολές που έφερε στην παραγωγή, στις μεταφορές, στην επικοινωνία και σε άλλους τομείς, η ατμομηχανή, ο ηλεκτρισμός, το τηλέφωνο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι διανύουμε μια περίοδο που λόγω των νέων σημαντικών τεχνολογικών επιτευγμάτων η ζωή μας θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη. Πριν 20 χρόνια φαίνονταν αδύνατες οι σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές επιτυχίες που βοηθούν παραπληγικούς να κινηθούν και τυφλούς να αποκτήσουν την όρασή τους. Ρομπότ μπορούν πλέον να συνομιλούν μαζί μας άμεσα στη γλώσσα μας, να αναλαμβάνουν σύνθετες εργασίες, αποστολές σε ατυχήματα μεγάλης έκτασης, σε πυρκαγιές, αντί να κινδυνεύουν εργαζόμενοι άνθρωποι. Ακόμα και αυτός που δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις μπορεί να αντιληφθεί τη γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας έχει ήδη προχωρήσει θεαματικά. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο είναι πλέον μια καθολική μηχανή που αποτελεί ταυτόχρονα μέσο παραγωγής, μέσο επικοινωνίας, μέσο μόρφωσης, μέσο πολιτιστικής δημιουργίας, μέσο ιατρικών υπηρεσιών. Και αυτό είναι ένα άλμα στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η καθολική μηχανή. Το ίντερνετ των πραγμάτων, το ίντερνετ of things που βλέπουμε στη διαφάνεια, είναι ήδη μια πραγματικότητα. Με το κινητό μας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις λεγόμενες έξυπνες συσκευές του σπιτιού μας, τον κλιματισμό, το ψυγείο, την τηλεόραση που έχουν αισθητήρες ή συνδέονται με το διαδίκτυο. Εξάλλου ήδη βλέπουμε διαφημίσεις των ομίλων για αυτά τα θέματα. Τώρα μεταβαίνουμε στο ίντερνετ των σωμάτων, το ίντερνετ of bodies, στην άμεση σύνδεση ανθρώπων, διαδικτύου, ρομπότ και γενικότερα των λεγόμενων έξυπνων μηχανών. Αναπτύσσονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να μετασχηματίσουν έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, μπορούν να αυτοεκπαιδεύονται και να εκτελούν σύνθετες εργασίες λόγω της σύγκλησης μιας σειράς τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως της μηχανικής μάθησης, του machine learning, της βαθιάς του deep learning και των big data. Αναπτύσσονται κβαντικοί υπολογιστές ή υπερυπολογιστές. Όμως την ίδια ώρα βλέπουμε να αυξάνει θεαματικά η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες να βελτιωθεί ριζικά η ζωή μας και στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Για πολλούς εργαζόμενους τα όρια μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου έχουν πλέον χαθεί. Σκέφτονται ακόμα και την ώρα του βραδινού φαγητού πώς θα λύσουν τα προβλήματα της δουλειάς τους για να προλάβουν τις προσθεσμίες, τις deadlines. Το οκτάωρο που είχαν κατακτήσει με τους αγώνες τους οι παππούδες μας είναι πλέον συχνά άπιαστο όνειρο. Την ίδια στιγμή ένα άλλο μεγάλο μέρος καλείται να επιβιώσει με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο βάλτο της μόνιμης ανεργίας. Ο νέος βλέπει τις διαφημίσεις των ομίλων για το έξυπνο σπίτι που λέγαμε προηγουμένως και σκέφτεται πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του κινητού τηλεφώνου. Η αστική απολογητική προσπαθεί να συγκαλύψει το μεγάλο ένοχο που εμποδίζει να αξιοποιηθούν αυτές οι τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας. Οι αστικές αναλύσεις είτε εμφανίζουν ως κίνδυνο την ίδια την ανάπτυξη της τεχνολογίας,
είτε την προβάλλουν ως θαυματουργή λύση για τα προβλήματά μας. Έτσι εμφανίζουν ως υπεύθυνο για την αύξηση της ανεργίας τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για τεχνολογική ανεργία, μας λένε. Και αντίστροφα, βλέπουμε σοβαροφανείς αναλύσεις που εξηγούν ότι ο λόγος που συνεχίζεται το ξεζούμισμα των εργαζομένων και η επίθεση του κεφαλαίου στα εργασιακά δικαιώματα και συνολικά στη ζωή μας είναι τάχα ότι η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Τόσο η δαιμονοποίηση της τεχνολογίας, όσο και η ουτοπική, δετερμινιστική προσδοκία της κοινωνικής ευημερίας που θα προκύψει τάχα αυτόματα από την τεχνολογική πρόοδο, αποτελούν δύο όψεις της ίδιας ανιστόρητης, εσφαλμένης, θεωρητικής προσέγγισης. Το ζήτημα είναι ποιος και για ποια συμφέροντα καθορίζει τον προσανατολισμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται οι επιλογές της ανθρώπινης νοημοσύνης και τα εκάστοτε ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί. Η εκάστοτε άρκουσα τάξη αποφασίζει όχι μόνο για τη χρήση, αλλά και για την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ισχυροί μονοπωλιακοί όμιλοι και υπεριαλιστικά κέντρα αποφασίζουν σήμερα στην πράξη ποια δεδομένα συλλέγονται στα ψηφιακά κέντρα, με ποια κριτήρια και ποιες διαδικασίες, ποιες πληροφορίες εξάγονται και για ποιο σκοπό. Δεν υπάρχει απλά δηλαδή ένα καπιταλιστικό κέρδος από αυτόν που κατέχει το ψηφιακό κέντρο. Καθορίζει όλη την ανάπτυξη του ίδιου του ψηφιακού κέντρου και της λειτουργίας του. Το ίδιο συμβαίνει με το πλαίσιο και τη χρηματοδότηση που καθορίζει το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες της επιστημονικής έρευνας. Το γεγονός επίσης ότι η άειλη ψηφιακή συνταγογράφηση αξιοποιείται σήμερα για να περικόπτονται οι κρατικές δαπάνες στην υγεία δεν οφείλεται προφανώς στην ύπαρξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ή ο αλγόριθμος και τα κριτήρια με τα οποία εφοδιάζεται ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να γνωμοδοτήσει για ένα ζήτημα πολιτικής προστασίας, σκεφτείτε παράδειγμα την απόφαση αν θα εκενώσουμε μια περιοχή στην οποία εκδηλώνεται ατύχημα μεγάλης έκτασης και ζητάμε από το σύστημα να γνωμοδοτήσει. Φυσικά αυτός ο αλγόριθμος και τα κριτήρια δεν καθορίζονται από το ίδιο το τεχνικό μέσο. Αν έχει εφοδιαστεί το σύστημα με το κριτήριο του κόστους οφέλους για το κεφάλαιο και το κράτος του, ανάλογη θα είναι και η γνωμοδότησή του. Βέβαια εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση. Το κεφάλαιο δεν αδιαφορεί για τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν παράγει άχρηστα προϊόντα. Να πουλήσει θέλει εμπορεύματα τα οποία πρέπει να έχουν αξία χρήσης, όπως λέμε στην πολιτική οικονομία. Υποτάσσει την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών στην κερδοφορία του. Αντίστοιχα και η επιστημονική έρευνα στον καπιταλισμό αντιμετωπίζει και καλείται να αντιμετωπίσει νέα προβλήματα και νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις δυνατότητες ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Και εδώ αντικειμενικά υπάρχει και το προοδευτικό στοιχείο στην ανάπτυξή της και η μεγάλη αντίφαση αυτού του συστήματος. Οι τεχνολογικές αλλαγές όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πολυτροπική τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να καταργήσουν τους νόμους με τους οποίους λειτουργεί και αναπτύσσεται η καπιταλιστική οικονομία. Ήδη από την εποχή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης ο Μάρξ τεκμηρίωσε τον ρόλο των μηχανών για να αυξάνει η παραγωγικότητα και η εντατικότητα της εργασίας, να αυξάνει ο βαθμός εκμετάλλευσης και να γίνονται πιο φθηνά τα εμπορεύματα. Είτε εξετάζουμε την εποχή της ατμομηχανής, είτε την εποχή του έξυπνου ρομπότ, η τεχνολογία στον καπιταλισμό ήταν, είναι και θα είναι μέσω αύξησης της εκμετάλλευσης και μέσω ελέγχου, χειραγώγησης και καταστολής του λαού στα χέρια της εξουσίας του κεφαλαίου. Η μαρξιστική ανάλυση για την πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο διατηρεί επίσης το ακέραιο, τη σημασία και την επικαιρότητά της. Το κεφάλαιο καθορίζει το τι
το πώς και το πότε θα παραχθεί. Όλα τα στοιχεία της εργασίας, της κοινωνικής εργασίας, γιατί κανείς δεν παράγει μόνος του το εμπόρευμα, ο καταμερισμός της εργασίας, ο συντονισμός, η συνεργασία των εργαζομένων, η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, καθορίζονται και υπηρετούν το κεφάλαιο. Η παραγωγική δύναμη της κοινωνικοποιημένης εργασίας εντάσσεται στη διαδικασία παραγωγής ως μεταβλητό κεφάλαιο. Για να το δούμε με τα λόγια του Μάρξ πριν ακόμα γραφτεί το κεφάλαιο, ο Μάρξ επισημαίνει πως με την επέκταση των μηχανών της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης η δουλειά των προλεταρίων έχασε κάθε ανεξάρτητο χαρακτήρα και μετατρέπεται σε ένα απλό εξάρτημα της μηχανής. Αυτό δεν είναι καινούριο δηλαδή σαν τάση. Για να συνεχίσουν να αυξάνονται τα κέρδη των ομίλων, πρέπει να συνεχιστεί η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, το ξεζούμισμα των εργαζομένων. Πρέπει να επεκταθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, να γίνουν ατέλειωτες οι ώρες δουλειάς μέσα από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Είδατε στην Ελλάδα τους νόμους Χατζηδάκη, Γεωργιάδη κλπ. Στα χέρια του κεφαλαίου, η νέα τεχνολογία αξιοποιείται για να αυξηθεί η εντατικοποίηση και ο φόρτος της εργασίας αυτών που συνεχίζουν να δουλεύουν, ενώ την ίδια ώρα αυξάνει και ο στρατός των ανέργων. Στην εποχή του υπεριαλισμού την οποία διανύουμε, αυτός που αποφασίζει για τη μορφή και το περιεχόμενο της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων είναι το μονοπωλιακό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο καρπώνεται τη μερίδα του λέοντος από τη μεγάλη προφανή αύξηση της παραγωγικότητας που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη. Σοβαρές επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, δεν θα σταθούμε τώρα σε στοιχεία, μετά την ενσωμάτωση των ρομπότ στην παραγωγική διαδικασία. Γι' αυτό εξάλλου επενδύουν συνεχώς οι όμιλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατη έρευνα της PricewaterhouseCoopers ανέδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεισφέρει ως το 2030 στην παγκόσμια οικονομία επιπλέον 15-3 δολάρια, περισσότερα από το παρόν ΑΕΠ της Κίνας και της Ινδίας. Όμως, φίλες και φίλοι, τα αστικά επιτελεία γνωρίζουν τη μεγάλη αλήθεια που αποκάλυψε η μαρξιστική πολιτική οικονομία. Δεν θα την αναλύσουμε εδώ, καλό είναι να τη διαβάσετε τα βιβλία της πολιτικής οικονομίας που έχει εκδώσει σύγχρονη εποχή, θα την πούμε όμως συνοπτικά. Τι γνωρίζουν δηλαδή? Γνωρίζουν ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο τεχνικής ανάπτυξης της παραγωγής, όσο αυξάνει η αλογία των μέσων παραγωγής σε σχέση με την εργατική δύναμη στη διαδικασία της παραγωγής, όσο αυξάνει η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, ενισχύεται η τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πηγή της εκμετάλλευσης, η πηγή της υπεραξίας και του καπιταλιστικού κέρδους είναι ο απλήρωτος χρόνος του μισθωτού εργάτη, η απλήρωτη εργασία πάνω από την αξία της εργατικής δύναμής του, που την κλέβει και την ιδιοποιείται δωρεάν ο καπιταλιστής. Με άλλα λόγια, μόνο η ζωντανή εργατική δύναμη και όχι τα ρομπότ και τα τεχνικά συστήματα δημιουργούν υπεραξία. Και αυτή είναι η ορολογιακή βόμβα πάνω στην οποία κάθεται ο καπιταλισμός. Φυσικά η αστική πολιτική δεν παρακολουθεί παθητικά αυτή την τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους. Παρεμβαίνει πολύμορφα για να αναχαιτήσει αυτή την τάση και να αυξήσει το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων σε κάθε κλάδο και στο σύνολο της οικονομίας. Το κεφάλαιο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που του επιτρέπουν να αυξάνει στην πράξη τον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο ανεξάρτητα από την παραμονή του εργαζόμενου σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας και από το νόμιμο ωράριο και ταυτόχρονα να εντατικοποιεί την εργασία. Ένας οικοδόμος που δούλευε στο εργοτάξιο, μόλις σχολούσε και έφευγε από αυτό το χώρο, η δουλειά του αντικειμενικά τελείωνε. Η δυνατότητα που υπάρχει σήμερα στα χέρια του κεφάλαιου να δουλεύει στην πραγματικότητα συνεχώς, παραβιάζοντας και το όποιο νόμιμο ωράριο έχει συγκροτηθεί, είναι προφανώς σε ποια κατεύθυνση αξιοποιείται. Αξιοποιεί επίσης την εκτείναξη της ανεργίας για να επιβάλλει και να γενικεύσει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Όμως φίλες και φίλοι, δεν αρκείται το κεφάλαιο πλέον σε αυτά. Αυτά, αν θέλετε, τα έχουμε δει σε όλη την πορεία από την τρίτη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα. Επιχειρεί να αξιοποιήσει τη νέα αναβαθμισμένη, πιο σύνθετη δικτύωση και διασύνδεση ανθρώπων, εργαζομένων, διαδικτύου και ρομπότ και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες εχμής, για να προσεγγίσει την πλήρη, την απόλυτη υπαγωγή της εργασίας στους στόχους του κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να υπερβεί μια σειρά περιορισμούς στην εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης που θέτουν μέχρι στιγμής οι ιδιότητες και τα γνωρίσματα του ίδιου του ανθρώπινου σώματος. Αυτή η τάση δεν είναι καινούρια. Επισημαίνεται ήδη στο κεφάλαιο όταν ο Μάρξ προσεγγίζει με ένα ολόκληρο κεφάλαιο του πρώτου τόμου την σχέση ανθρώπου-μηχανής και το σύστημα του εργοστασίου. Δίνει εκεί την προσπάθεια του κεφαλαίου, η οποία είναι συνεχής, να σπάει κάθε περιορισμό φυσικό και πνευματικό για να εντατικοποιήσει την εργασία, να αυξήσει την εκμετάλλευση. Έτσι και σήμερα το κεφάλαιο επιχειρεί να αυξήσει και να υποκαταστήσει δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος και της ανθρώπινης νόησης για να αυξήσει την καπιταλιστική κερδοφορία. Για παράδειγμα, αξιοποιεί σήμερα τον πρόσθετο, και αυτό είναι το πιο απλό παράδειγμα, εξοπλισμό χειρονακτικής εργασίας, τον εξοσκέλετον εξοπλισμό που τον έχουμε δει και για ειρηνική και για στρατιωτική χρήση, για να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων που υλοποιούν μια εργασία, εκεί δηλαδή που είχαμε 4 φορτωτές, να πάμε με 2, διότι έχουν πλέον αυτά τα συστήματα, και να αυξήσει την παρακολούθησή τους στο χώρο εργασίας, γιατί αυτός ο εξοπλισμός έχει αισθητήρες και πέρα από τις κάμερες μπορεί να βοηθά την εργοδοσία να βλέπει όλη την κίνηση αυτού που εργάζεται, ακόμα και το αν πηγαίνει πολλές φορές στο κηλικείο. Επιχειρεί να διαμορφώσει νέους όρους αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και νέα πεδία εμπορευματικής δραστηριότητας, όπως η πλήρης, πολύμορφη εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε πλέον έρευνες, ακόμα και για την τεχνητή μήτρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σώμα μας μετατρέπεται χωρίς καν την τυπική άδειά μας σε ένα χρυσορυχείο δεδομένων για το κεφάλαιο. Τα ψηφιακά δεδομένα είναι πράγματι ο νέος χρυσός, το νέο πετρέλαιο. Η γνώση και η επεξεργασία των βιομετρικών και των προσωπικών μας δεδομένων επιτρέπει τελικά στην εργοδοσία να επιλέξει προαγωγές και απολύσεις, στις ασφαλιστικές εταιρείες να μεταβάλουν τα ασφάλιστρα και ήδη τρέχουν τέτοια προγράμματα, στο κράτος του κεφάλαιου πάνω απ' όλα, και θα το δείτε στις επόμενες εισηγήσεις πολύ πιο αναλυτικά, να γνωρίζει και να αξιοποιεί για τους στόχους του το σύνολο των δεδομένων μας, την κατάσταση της υγείας μας, τις δικαστικές μας αποφάσεις, τη συνδικαλιστική μας δράση, τα χρέη και την οικονομική μας κατάσταση. Όποια πλευρά της κοινωνικής ζωής και αν εξετάσουμε, θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι οξύνεται η αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας που συνεχώς βαθαίνει και στην καπιταλιστική ιδιοποίηση από μια χούφτα μεγαλομετόχους των αποτελεσμάτων της εργασίας. Η αστική τάξη γίνεται όλο και πιο αντιδραστική. Έχουν υπεροριμάσει οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να οξυνθεί η ταξική πάλι, να περάσει η εργατική τάξη στο προσκήνιο και να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας μπροστά. Γίνεται όλο και πιο επιτακτικά αναγκαίο να αφαιρεθεί η τεχνολογία εχμής από τα εγκληματικά χέρια του κεφαλαίου και να βγούμε από το βάλτο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αυτό το γνωρίζουν και το φοβούνται τα υπεριαλιστικά κέντρα και παίρνουν προληπτικά τα μέτρα τους. Γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα η τεχνολογία εχμής δεν αναπτύσσεται τυχαία με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα κάποιων επιστημόνων, αλλά με βάση συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένο σχεδιασμό, συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Το 2018 δημοσιεύτηκε η αστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη και το 2020 η αντίστοιχη λευκή βίβλος. Δεν θα σταθώ, υπάρχουν εισηγήσεις που θα την αναλύσουν μετά.
Στην πράξη, οι ερευνητικές ομάδες που υποβάλλουν προτάσεις για να λάβουν κοινοτική χρηματοδότηση ανταγωνίζονται η μία την άλλη σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά θα προωθήσει το ερευνητικό τους έργο τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συγκεκριμένων προγραμμάτων όπως το Horizon. Ένας ερευνητής δηλαδή μπορεί να φάει και την μισή μέρα της δουλειάς του όχι για να προχωρήσει πραγματικά το ερευνητικό του έργο αλλά για να αποδείξει σε σχέση με τους ανταγωνιστές του πόσο πιο αποτελεσματική είναι η δική του πρόταση για να προχωρήσει την κοινοτική στρατηγική. Στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κυριαρχίας των ευρωπαϊκών ομίλων, της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και του ελέγχου των τεχνολογιών αιχμής. Στόχους του κεφαλαίου που έχουν προσυπογράψει και προωθούν από κοινού η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΕΑΡ, το ΜΕΡΑ25 και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κόμματα στα οποία ανήκουν. Η κίνδυνη για τους λαούς από την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ρομποτική, στην τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα στην τεχνολογία αιχμής δεν μπορούν να κρυφτούν. Ορισμένους αναγκάζεται να τους ομολογήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κανονιστικό της πλαίσιο την AI Act. Αναφέρονται οι κίνδυνοι από την καταγραφή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, βιομετρικών στοιχείων, προσώπων που μπορούν να απειλήσουν, γράφει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, θεμελιακά αστικά δικαιώματα, ακόμα και την αστική ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Αναφέρονται οι επικίνδυνες τεχνικές χειραγώγησης και οι δυνατότητες επίδρασης στο υποσυνείδητο των ανθρώπων μέσα από τις διασυνδέσεις ανθρώπων και έξυπνων μηχανών, το λεγόμενο Brain Computer Interface και τα τεχνικά συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας. Τα ευρωατλαντικά επιτελεία γνωρίζουν ότι η επιθετική δημοσιολογία του σειρμού που χαρακτηρίζει τεχνοφοβικό και ψεκασμένο όποιον επισημαίνει τους πραγματικούς σημερινούς και μελλοντικούς κινδύνους μπορεί να πείσει μόνο τους υπερβολικά ανυποψίας τους και τους πολιτικά αφελείς. Γι' αυτό και ξεδιπλώνουν και χρηματοδοτούν μια σύνθετη, πολύμορφη πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία για να καλλιεργήσουν τον εφησυχασμό και να χειραγωγήσουν τους εργαζόμενους. Βασική πλευρά της πολιτικής του εφησυχασμού, που θα τη δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, είναι η διαμόρφωση και προβολή του κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τάχα θα μας προφυλάξει από τους κινδύνους που οι ίδιοι αναγνωρίζουν. Οι διαβεβαιώσεις της δικτατορίας του κεφαλαίου ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματά μας έχουν τόση αξία όσοι αν οι λύκοι μας διαβεβαίωναν ότι θα αναλάβουν να φυλάξουν τα πρόβατα. Μια ματιά στη σημερινή πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετή για να μας διαφωτίσει. Τα κοινοτικά επιτελεία ισχυρίζονται ότι έχουν κατοχυρώσει σήμερα που μιλάμε έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τι συμβαίνει στην πράξη? Έχει κατοχυρωθεί με νόμιμο τρόπο το πλήρες ψηφιακό φακέλωμα και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όλων μας και η προληπτική επιτήρηση και παρέμβαση στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Αντίστοιχες είναι οι προβλέψεις της AI Act για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι πραγματικοί κανόνες του νέου πλαισίου είναι οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πλαίσιο και η υποβάθμιση των κινδύνων. Στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας επιτρέπεται κατ' εξαίρεση φυσικά η βιομετρική μας ταυτοποίηση, η ανάλυση της φωνής μας και της κίνησής μας στους δημόσιους πλέον χώρους. Ήδη η Γαλλία έγινε το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομοθεσία που επιτρέπει τη χρήση βιομετρικής παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους στο όνομα διαφύλαξης της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο όνομα της επιχειρηματικότητας εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις του πλαισίου οι εργασιακοί χώροι, όλοι οι εργασιακοί χώροι των εταιριών και των εργοστασίων.
στο όνομα των νόμιμων πρακτικών αξιολόγησης επιτρέπεται κατ' εξαίρεση πάλι φυσικά η αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την κοινωνική κατηγοριοποίηση με βάση τη φυλή, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή στα συνδικάτα, τη σεξουαλική ζωή κλπ. Στο όνομα της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακρίνονται άλλες τρεις κατηγορίες μικρότερων κινδύνων. Έχουν φτιάξει δηλαδή μια πυραμίδα που προσδιορίζουν απαράδεκτους κινδύνους στην κορυφή, αυτούς που λέμε τώρα, αλλά με όλες αυτές τις εξαιρέσεις οι οποίες καταργούν τον κανόνα, στις οποίες προβλέπονται απαγορεύσεις, και μια σειρά τριών άλλων κατηγοριών μικρότερων κινδύνων που δεν υπάρχουν απαγορεύσεις, αλλά υποχρεώσεις διαφάνειας και εθελοντική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις. Γενικότερα οι επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν τον εαυτό τους για την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην πληρώσουν κάποιο πρόστιμο. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Εξαιρούνται επίσης από κάθε περιορισμό τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικούς σκοπούς και σκοπούς της κρατικής ασφάλειας. Θα τα δούμε στη συνέχεια στις παρουσιάσεις αυτά. Γιατί γνωρίζουμε φυσικά ότι μια σειρά συστήματα τεχνικά και εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για ειρηνικούς σκοπούς. Οπότε βαφτίζοντάς τα στρατιωτικά, καταργείς κάθε έλεγχο. Τέλος, η AI Act εξηγεί ότι μακροπρόθεσμα, και προσέξτε το αυτό, η επεμβατική μέθοδος η οποία θα συνδέει τον εγκέφαλο και τον νευρικό ιστό του ανθρώπου με τους υπολογιστές θα επιφέρει τη βελτιστοποίηση στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι όμιλοι όπως του Elon Musk που ήδη παρουσιάζουν τα πρώτα πειράματα, τα πρώτα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση γνωρίζουν ότι η προσπάθεια υλοποίησης αυτών των νέων σχεδίων διασύνδεσης του ανθρώπινου εγκεφάλου με τον υπολογιστή εδράζεται σε προηγούμενα τεχνολογικά επιτεύγματα. Μια σειρά σύντροφοι ειδικοί στη συνέχεια μπορούν να αναφερθούν πιο αναλυτικά σε αυτά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός. Η αντίληψη να ασχοληθούμε με τα νέα μεγάλα προβλήματα όταν και αν αυτά εμφανιστούν δεν ταιριάζει σε κομμουνιστές. Βασικό χαρακτηριστικό της επαναστατικής πρωτοπορίας είναι η επιστημονική πρόβλεψη και η κατάλληλη πολιτική προετοιμασία. Φανταστείτε να έλεγαν οι Σοβιετικοί στη δεκαετία του 40 να περιμένουμε να δούμε αν οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν ατομική βόμβα και αν θα τη χρησιμοποιήσουν και μετά θα σκεφτούμε τι να κάνουμε, πώς να αντιδράσουμε. Εξάλλου, η ταχύτητα ανάπτυξης και διάδοσης της νέας τεχνολογίας αιχμής αυξάνει σημαντικά. Σκεφτείτε ότι το Twitter μετά την εμφάνισή του χρειάστηκε 5 χρόνια για να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια χρήστες. Το ChatGPT πέτυχε το ίδιο στους πρώτους 2 μήνες από την εμφάνισή του και έχει ήδη αναβαθμιστεί στο ChatGPT-4 ως προς τις δυνατότητές του. Από την πλευρά της η άρχουσα τάξη παρεμβαίνει προληπτικά, συστηματικά και αποφασιστικά για τη βαθύτερη διάβρωση και χειραγώγηση των συνειδήσεων. Παρεμβαίνει για να περάσουν χωρίς εμπόδια οι στόχοι της και στο βαθμό του δυνατού να υιοθετηθούν και από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως ατομικά δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο προβάλλεται πολύπλευρα και συστηματικά η ανορθολογική αντίληψη του ατομικού αυτοπροσδιορισμού και των πολλαπλών ταυτοτήτων κάθε ατόμου. Η αντίληψη που αποσυνδέει τον άνθρωπο από κάθε αντικειμενικό προσδιορισμό, παραδείγματος χάρη της τάξης ή του βιολογικού φύλου στο οποίο αντικειμενικά ανήκει. Η ψευδέστηση ότι ο καθένας μπορεί και πρέπει να αυτοπροσδιορίζεται με αποκλειστική βάση την ατομική του επιθυμία ή την εκάστοτε υποκειμενική γνώμη του για την πραγματικότητα, αφού ο ίδιος πιστεύει λαθεμένα ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια ή ότι δεν μπορούμε να αντιγνωρίσουμε την αντικειμενική αλήθεια ή ότι δεν έχει νόημα να την προσεγγίσουμε. Ας σκεφτούμε πόσο πιο εύκολα μπορεί να γίνει έρμεο της εξουσίας του κεφαλαίου ένας εργαζόμενος που δεν μπορεί να απαντήσει ή αδιαφορεί αν είναι εργάτης ή αφεντικό, Παλαιστίνιος ή Ισραηλινός,
ή αυτοπροσδιορίζεται με ουδέτερο τρόπο ως προς το βιολογικό του φύλο. Ένας εργαζόμενος που δεν θεωρεί ως βασικό ζήτημα ότι αποτελεί θύμα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και ότι πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην ταξική πάλη, αλλά αντίθετα αισθάνεται αλληλέγγυος με ένα τμήμα των καπιταλιστών στη βάση κάποιας ατομικής του προτίμησης, στη βάση της πολλαπλής του ταυτότητας. Η μεταμοντέρνα προβολή των πολλαπλών ατομικών ταυτοτήτων συσκοτίζει το μεγάλο ένοχο, το κεφάλαιο, που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και ευθύνεται σε τελευταία ανάλυση για κάθε μορφής κοινωνική καταπίεση. Σε αυτή την κατεύθυνση διάβρωσης και ρευστοποίησης της συνείδησης των εργαζομένων δίνουν σήμερα ιδιαίτερο βάρος η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλομέτοχοι ισχυρών ομίλων. Για να δέχεται άκρητα χωρίς προϋποθέσεις ο εργαζόμενος την εφαρμογή κάθε τεχνολογικού επιτεύγματος, χωρίς να ρωτά ποιος θα ωφεληθεί και ποιες ανάγκες θα ικανοποιηθούν. Να αποδέχεται ως προοδευτική την εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος και τη χωρίς όρια και κοινωνικούς περιορισμούς παρέμβαση στο υγιές, δεν μιλάμε για ασθενείς, βιολογικό σώμα, το οποίο παρουσιάζεται πλέον ως ουδέτερο ζωντανό βιολογικό εργαστήριο. Για παράδειγμα, ο Elon Musk απευθύνεται κοινικά στους αρνητές των μελλοντικών σχεδίων του και προβάλλει τον κίνδυνο να μείνουν στο περιθώριο αν δεν αναβαθμίζουν συνεχώς τον εγκέφαλό τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πλέον ένταση και συζήτηση και αντιπαράθεση στην αστική ακαδημαϊκή κοινότητα για αυτά τα ζητήματα της βιοηθικής, του μεταανθρωπισμού, έχουμε και μια εισήγηση στη συνέχεια για αυτή τη συζήτηση, και της πιθανής μετάλλαξης του Homo sapiens. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί επίσης να ακυρώσει τις νομοτέλειες λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας, οι οποίες οδηγούν στην περιοδική εκδήλωση της κρίσης υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου. Αντίθετα, επιταχύνει τη συγκέντρωση και διωγγώνει την υπερσυσσόρευση κεφαλαίου που δεν βρίσκει πεδία επένδυσης με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Ήδη η γερμανική οικονομία που αποτελεί την ατμομηχανή της Ευρωζώνης βρίσκεται σε φάση ύφεσης, γενικότερα αυξάνει ο κίνδυνος ύφεσης στην Ευρωζώνη. Ο αγώνας δρόμου για τη διασφάλιση της υπεροχής στον τεχνολογικό τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά πεδία όξυνσης των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Όπως συμβαίνει συνολικά στην οικονομία, έτσι και στον τεχνολογικό τομέα, κυριαρχούν δύο ισχυροί πόλοι που διαγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία, η ΗΠΑ και η Κίνα. Οι δύο πρωταγωνιστές υπερέχουν εναντί των υπολείπων στις δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας των big data και του deep learning. Οι ΗΠΑ που έχουν σήμερα την πρωτοκαθεδρία στον τεχνολογικό τομέα προωθούν μια στρατηγική που έχει ως βασικούς στόχους αφενός να αναχαιτήσουν τη δυναμική της Κίνας και αφετέρου να αυξήσουν τη διαφορά ισχύως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή chip προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Πιέζουν και έχουν διασφαλίσει μια σχετική συμπόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμόρφωσε το δικό της πρόγραμμα ενισχύσεων των ευρωπαϊκών ομίλων, το European Chips Act, με στόχο να διπλασιάσει το χαμηλό μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά. Όμως δεν φαίνεται ότι μπορεί να καλύψει τη μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει πλέον από τη ΗΠΑ και την Κίνα. Ασφαλώς η όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στον τεχνολογικό και εμπορικό πόλεμο. Η φλόγα των στρατιωτικών αναμετρήσεων έχει ήδη ανάψει καλά από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος ενός μεγάλου υπεριαλιστικού πολέμου με καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς μεγαλώνει επικίνδυνα. Τα υπεριαλιστικά κέντρα δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη καταστροφικών έξυπνων όπλων. Ήδη στο έδαφος της Ουκρανίας δοκιμάζονται και της Ρωσίας οι βόμβες ακριβίας και τα φτηνά drones που καταστρέφουν οπλικά συστήματα και υποδομές εκατομμυρίων ευρώ.
Ο αγώνας δρόμου μεταξύ των υπεριαλιστικών συμμαχιών για καινοτόμα όπλα δεν είναι νέο φαινόμενο. Ας θυμηθούμε το ρόλο που έπαιξε η εμφάνιση των πολεμικών αεροπλάνων στην πορεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα αυξάνουν συνεχώς οι πολεμικές δαπάνες για παραγωγή νέων όπλων όπως η πύραυλη που είναι 10 φορές πιο γρήγορη από τον ήχο. Ωστόσο εκεί που εστιάζεται ο ανταγωνισμός είναι στη διασφάλιση της πρωτοκαθεδρίας της τεχνολογίας αιχμής. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ έχει ήδη επεξεργαστεί και υλοποιεί στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και τις κβαντικές τεχνολογίες με στόχο να αξιοποιήσει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που υπάρχουν σήμερα, να εντάξει αυτές τις τεχνολογίες στις επιχειρησιακές απαιτήσεις προετοιμασίας για έναν μεγάλο πόλεμο. Τι αποδεικνύουν, φίλες και φίλοι, όσα προαναφέραμε? Αποδεικνύουν ότι στα χέρια του κεφαλαίου ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης, ενώ οδηγεί στην εκδήλωση βαθύτερων κρίσεων και σε μεγαλύτερη όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Συμβαδίζει με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την αύξηση της χρόνιας ανεργίας. Η κυριότερη όμως αρνητική επίδραση του καπιταλιστικού συστήματος αφορά τα εμπόδια που θέτει στην ανάπτυξη της κύριας παραγωγικής δύναμης του εργαζόμενου ανθρώπου. Αντί η τεχνολογική πρόοδος να αξιοποιηθεί για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ικανοποίηση των αναγκών του, αξιοποιείται για την επίθεση στα δικαιώματά του. Ευτυχώς όμως για το λαό μας και όλους τους λαούς δεν είναι μοιραίο να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Υπάρχει διέξοδος, ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός αντίθετα από το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης μπορεί να ξεκλειδώσει, να απελευθερώσει τις δημιουργικές ικανότητες των εργαζομένων, την πρωτοβουλία τους, γιατί τους φέρνει στο προσκήνιο της ιστορικής πορείας προς την κοινωνική απελευθέρωση. Αλλάζει ο σκοπός της παραγωγής και ο ρόλος των εργαζομένων. Σκοπός της παραγωγής γίνεται πλέον η ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας που συνεχώς διευρύνονται. Οι εργαζόμενοι απαλλαγμένοι από το ζυγό της μισθωτής κλαβιάς παίζουν καθημερινά ενεργό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Περνούν στα χέρια της εργατικής τάξης τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας. Κινητήρια δύναμη της προόδου δεν είναι πλέον ο ανταγωνισμός, αλλά η δύναμη της συλλογικότητας στην εργασία. Δημιουργείται μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας με την επικράτηση της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Εδώ βρίσκεται η υπεροχή του κεντρικού σχεδιασμού του σοσιαλισμού. Ο εργαζόμενος δεν αναζητά πλέον δουλειά μέσα στη ζούγκλα της καπιταλιστικής αγοράς. Δεν σχεδιάζει ο κάθε όμιλος για να αυξήσει τα κέρδη του και τα μερίδια του στην αγορά ανταγωνιζόμενος άλλους ομίλους. Δεν φράζουν οι πατέντες στη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων. Η ιστορική πείρα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης έχει αποδείξει στην πράξη την υπεροχή του σοσιαλισμού να απελευθερώσει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Καλύφθηκαν γρήγορα βασικές ανάγκες των εργαζομένων, όπως η δωρεάν και υψηλού επίπεδου υγεία και μόρφωση, η εξάλληψη της ανεργίας, η πρόσβαση σε πολιτιστική δημιουργία υψηλού επίπεδου. Φανταστείτε εργάτες που δούλευαν στα εργοστάσια και μπορούσαν να παρακολουθήσουν συναυλίες κλασικής μουσικής ή ένα έργο όπερας, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο σήμερα, και όχι για την τιμή του εισιτηρίου, αλλά για το πολιτιστικό επίπεδο που έχει διαμορφωθεί για να παρακολουθήσει ένα τέτοιο έργο. Πρόκειται για κατακτήσεις που παραμένουν άπιαστο όνειρο για τους εργαζόμενους σήμερα στον καπιταλισμό, πολλές δεκαετίες αργότερα. Πραγματοποιήθηκε άλμα μέσα σε λίγες δεκαετίες σε σχέση με το επίπεδο οικονομίας της προεπαναστατικής Ρωσίας μέσα σε συνθήκες υπεριαλιστικής περικύκλωσης. Προχώρησε γρήγορα ο εξηλεκτρισμός, η αναβάθμιση της βαριάς βιομηχανίας, η μετατροπή εργοστασίων σε μονάδες πολεμικής βιομηχανίας. Εδώ βλέπουμε την παραγωγή των ΤΑΦ-34, που είχαν καθοριστική σημασία για να αντιμετωπιστεί η γερμανική εισβολή.
γιατί φυσικά δεν αρκούσε ο ηρωισμός του κόκκινου στρατού αν δεν υπήρχε και ο κατάλληλος εξοπλισμός για να δοθεί η μάχη. Έγιναν βήματα στην κατάκτηση του διαστήματος. Είναι πλέον θρυλικά τα ονόματα του Σπούτνικ, του Γκαγκάριν, της Τερεσκόβα, της πρώτης γυναίκα αστροναύτη. Απ' την άλλη, αναδείχθηκαν οι μεγάλες δυσκολίες για την προσαρμογή του κεντρικού σχεδιασμού στις νέες απαιτήσεις που γεννάει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Δυσκολίες για την αναβάθμιση του κεντρικού σχεδιασμού ώστε να αντιμετωπίζονται οι νέες ανάγκες, τα νέα καθήκοντα που γεννάει η ζωή, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Τα προβλήματα δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες μόνο για αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 50, αποδείχθηκε ότι στο Κουκουσέ δεν υπήρχε συλλογική, κατακτημένη θεωρητική δυναμική που θα μπορούσε να προσαρμόσει τον κεντρικό σχεδιασμό και τη στρατηγική του κόμματος μπροστά στις νέες προκλήσεις. Προβλήματα έχουμε ήδη από τη δεκαετία του 30 σε αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ, επειδή δεν θα σταθούμε αναλυτικά, πρέπει όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια να ξαναδιαβάσουμε την ανάλυση του κόμματος για αυτό το θέμα. Η ουσία είναι ότι αντί η λύση να αναζητηθεί προς τα εμπρός, προς την επέκταση και την ισχυροποίηση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής, αναζητήθηκε προς τα πίσω, με την επικράτηση της αντίληψης «σοσιαλισμός με αγορά». Ως σημείο στροφής ξεχωρίζει το 20ο συνέδριο του 1956, αλλά όπως είπαμε τα προβλήματα προϋπήρχαν, εκεί πια υιοθετήθηκαν πιο ανοιχτά μια σειρά οπορτουνιστικές θέσεις. Έχουμε ήδη αναλύσει, και γι' αυτό λέω να διαβάσουμε, τις ολέθριες συνέπειες αυτών των επιλογών που ενίσχυσαν την ομαδική ιδιοκτησία στον αγροτικό τομέα, υπονόμευσαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο, αύξησαν την ψαλίδα μεταξύ διευθυντικής και εκτελεστικής εργασίας και άνοιξαν το δρόμο στις ανατροπές. Στην ουσία όμως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και η αρνητική πείρα, οι συνέπειες που είχε η απομάκρυνση από τις αρχές οικοδόμησης του σοσιαλισμού, αλλά και η δραματική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι λαοί των σοσιαλιστικών χωρών μετά τις ανατροπές, επιβεβαιώνουν την υπεροχή του σοσιαλισμού. Σήμερα εμείς οι κομμουνιστές έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες και ευθύνες, γιατί μπορούμε να μελετήσουμε θεωρητικά την ιστορική πείρα ενός αιώνα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά από τους Μπολσεβίκους που χάραζαν ηρωικά την πορεία τους σε αχαρτογράφητα νερά. Ταυτόχρονα εμείς, και εδώ θα σταθούμε λίγο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες μεγάλες δυνατότητες που γεννάει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αύξηση του βαθμού κοινωνικοποίησης της εργασίας. Γιατί τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες μεγάλες δυνατότητες που γεννά για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση η πληροφορική, η ψηφιακή τεχνολογία, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Μια σειρά τεχνικοί και επιστημονικοί περιορισμοί που υπήρχαν στη Ρωσία του 1917 και στη Σοβιετική Ένωση του 1950 για την επιτυχία του κεντρικού σχεδιασμού δεν υπάρχουν σήμερα. Οι νέες δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν από την εργατική εξουσία για να αυξηθεί θεαματικά ο ελεύθερος, μη εργάσιμος χρόνος των εργαζομένων. Μπορούν να αξιοποιηθούν για να αναβαθμιστεί το γενικό μορφωτικό επίπεδο και να αναπτυχθεί ολόπλευρα η προσωπικότητα των εργαζομένων μέσα από την καθημερινή ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων και μέσα από τη δημιουργική εργασία. Θα αξιοποιηθούν επίσης οι νέες μεγάλες δυνατότητες για την πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Σε αντίθεση με τον καπιταλισμό, ο σοσιαλισμός μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα νέα προβλήματα που φέρνει στο προσκήνιο η ανάπτυξη της τεχνολογίας και συνολικά των παραγωγικών δυνάμεων. Μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις για συνεχή επανεκπαίδευση των εργαζομένων, για γρήγορη προσαρμογή σε νέα εργασιακά καθήκοντα και δεδομένα για ομαδικότητα στην εργασία. Γιατί θα αντιμετωπίσει σχεδιασμένα τα νέα προβλήματα ως ζήτημα συλλογικής κοινωνικής ευθύνης και όχι ως αποκλειστική ατομική υπόθεση του εργαζόμενου.
Οι εργαζόμενοι δηλαδή θα επανεκπαιδεύονται χωρίς το φόβο ότι θα μείνουν άνεργοι και ανασφάλιστοι. Μέσα σε μια κοινωνία που καλλιεργεί και στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια και όχι στον ατομικό ανταγωνισμό. Θα αναβαθμιστεί επομένως η κύρια παραγωγική δύναμη, ο εργαζόμενος άνθρωπος. Η αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας των εργαζομένων με βάση τις νέες δυνατότητες δεν θα γίνεται σε βάρος της υγείας τους. Δεν θα απειλεί τη σωματική και πνευματική τους ευεξία. Ο εργαζόμενος που σήμερα φορά την πιο απλή, τη συσκευή εξωσκέλετων, έχει επιπτώσει στην υγεία του από αυτήν τη φορεσιά. Δεν είναι χωρίς επιπτώσεις. Ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί η παραγωγή συνολικά και σε κάθε κλάδο για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Τα κριτήρια, οι αλγόριθμοι με τους οποίους θα εφοδιάζονται, τα δεδομένα που θα καλούνται να επεξεργαστούν, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα ρομπότ και οι λεγόμενες έξυπνες μηχανές, θα έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και τη θωράκιση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Για τη διασφάλιση της λαϊκής ευημερίας θα αξιοποιηθούν οι νέες μεγάλες δυνατότητες για τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας των αναγκαίων προϊόντων. Οι νέες δυνατότητες για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της παραγωγής, για την αυτόματη πρόβλεψη βλαβών και την παραγγελία ανταλλακτικών, για τον επανασχεδιασμό μηχανών και τεχνικών συστημάτων, για τη βελτίωση των υλικών κατεργασίας, για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Σκεφτείτε τις δυνατότητες της σύγχρονης διεπιστημονικής έρευνας για την έγκαιρη συγκεκριμένη πρόβλεψη κοινωνικών αναγκών. Σκεφτείτε τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για το σχεδιασμό ενός πλοίου, ενός τρένου, ενός αεροπλάνου. Τη δυνατότητα να προβλέψουμε πώς θα επηρεάσουν οι διαφορετικές πιθανές αποφάσεις σχεδιασμού την απόδοση και την ασφάλεια ενός πλοίου, ενός μέσου μεταφοράς, τη δυνατότητα προσομοίωσης για να αξιολογηθεί ένα σχέδιο πριν αυτό υλοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία, τη δυνατότητα προσδιορισμού της βέλτιστης λύσης ανάμεσα σε διαφορετικές λύσεις για να επιτευχθούν αντιφατικοί στόχοι. Θέλουμε, για παράδειγμα, από τη μια να μειώσουμε το βάρος για να αυξηθεί η ταχύτητα ενός αεροπλάνου, απ' την άλλη να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά του για να αυξηθεί η ασφάλεια της μετακίνησης. Και αναζητούμε τη βέλτιστη λύση. Όμως οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες δεν αφορούν μόνο την παραγωγή. Μπορούν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα του ίδιου του κεντρικού σχεδιασμού και να συμβάλλουν στην πλήρη εξάλληψη κάθε μορφής ομαδικής ιδιοκτησίας. Σκεφτείτε τις νέες δυνατότητες για γρήγορη συλλογή και εντατική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, για σύγκριση προτινόμενων σχεδίων και λύσεων που επιτρέπει να λαμβάνονται γρήγορες και βέλτιστες αποφάσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί επομένως να συμβάλλει στη βέλτιστη κατανομή των εργαζομένων, των μέσων παραγωγής και των πρώτων υλών. Μπορεί επίσης να συμβάλλει να διασφαλιστεί η αναγκαία αναλογική ανάπτυξη μεταξύ βασικών κλάδων της παραγωγής, μεταξύ περιφερειών κάθε χώρας. Μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη πρόβλεψη κοινωνικών αναγκών, ώστε να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι στόχοι στην παραγωγή και στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής μέσων παραγωγής και στην επιστημονική έρευνα που αποτελούν τις πρώτες προτεραιότητες και πρέπει πάντα να αποτελούν τις πρώτες προτεραιότητες. Μπορεί επίσης να συμβάλλει στην αναβάθμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας διανομής υλικών της παραγωγής και προϊόντων που αφορούν τη λαϊκή κατανάλωση. Επίσης σε ζητήματα καταμερισμού της δραστηριότητας μεταξύ διαφορετικών χωρών που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν όλες μαζί το δρόμο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το σύνολο των νέων δυνατοτήτων που προαναφέραμε μπορεί να διαμορφώσει δυναμική συνεχούς αναβάθμισης του κεντρικού σχεδιασμού για να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες που συνεχώς διευρύνονται. Αυτή την μοναδική ελπιδοφόρα διέξοδο για τη νεολαία και το λαό φωτίζει με το επαναστατικό του πρόγραμμα το ΚΚΕ. Προβάλλει ότι ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση για τον 21ο αιώνα
Και φυσικά, φίλες και φίλοι, εμείς οι κομμουνιστές δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα που θα ανοίξει ο δρόμος της κοινωνικής απελευθέρωσης από το ζυγό του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Μπαίνουμε μπροστά στην οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων για να αυξηθούν ουσιαστικά οι μισθοί και να μειωθούν οι ώρες εργασίας για συλλογικές συμβάσεις που θα κατοχυρώνουν το 35ωρο πενθήμερο 7ωρο. Είμαστε μπροστά για να καταργηθεί το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί στον εργασιακό μεσαίωνα και στα ωράρια λάστιχο. Και αυτή είναι μια μεγάλη μάχη, η μάχη του χρόνου εργασίας, γιατί αν θέλετε με την ανεργία και το χρόνο εργασίας αντανακλάται σήμερα η αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στα χέρια του κεφάλαιου. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στις αντιδραστικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό φακέλωμα της ζωής μας, την καταστολή των αγώνων και των ριζοσπαστικών διαθέσεων του λαού. Οργανώνουμε τον αγώνα για να απεμπλακεί η χώρα μας από τα εγκληματικά πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικής μας άρχουσας τάξης. Παλεύουμε αποφασιστικά για να πάψει η Ελλάδα να αποτελεί ορμητήριο σφαγής των παιδιών της Παλαιστίνης, των λαών της περιοχής και να μην μετατραπεί σε στόχο σε ένα νέο μεγάλο πόλεμο. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορευματοποίηση της παιδείας, την υποβάθμιση των πτυχίων, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Παλεύουμε για πανεπιστήμια, μόρφωση και επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της εποχής μας. Προχωράμε σήμερα αποφασιστικά για να δώσουμε τις νέες μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για τους νέους μεγάλους απεργιακούς αγώνες στις 17 Απρίλη και την πανελλαδική απεργία για την Πρωτομαγιά. Για να γυρίσουν οι φρεγάτες και να μην βγει κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα και να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Για να αναδείξουμε ξανά την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές. Για να μετρήσουμε χιλιάδες νέες κόκκινες ψήφους στις ευρωεκλογές. Οι μεγάλοι αγώνες των εργατών, των αγροτών, των φοιτητών δείχνουν ότι δυναμώνει το ρεύμα αμφισβήτησης του συστήματος που θυσιάζει τις ζωές μας και τις ανάγκες μας στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι το πραγματικό δίλημα είναι τελικά οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι η κυβέρνηση και η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΕΑΡ, υπηρετούν τον πραγματικό μας αντίπαλο, την άρχουσα τάξη. Υπηρετούν τα κέρδη τους ενάντια στις ζωές μας. Απέναντί τους στέκει όρθιο, αλίγιστο το κουκουέ, που αγωνίζεται για να οργανωθεί η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση. Βαδίζουμε αποφασιστικά για να ανοίξουμε το δρόμο της ανατροπής. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει το λαό όταν αυτό σηκώσει το κεφάλι και αποφασίσει να αναμετρηθεί με τους δυνάστες του. Ο 20ος αιώνας απέδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Ο 21ος αιώνας, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, φωτίζει πολύ πιο έντονα ότι ο σοσιαλισμός δεν είναι ουτοπία, αλλά ανάγκη για την κοινωνία. Φίλες και φίλοι, το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι μοιραίο να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στο βάλτο της εκμετάλλευσης, της ανασφάλειας, της φτώχειας των πολέμων. Σας καλούμε όλες και όλους να πάρετε τη θέση σας δίπλα μας στη μάχη για να οργανώσουμε τη μεγάλη αντεπίθεση. Για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Ιδιαίτερα καλούμε όλους εσάς, τους αυριανούς επιστήμονες, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, να στρατευτείτε στη μεγάλη υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης, με την αγωνιστική σας δράση, την προσπάθεια για τη διάδοση της επαναστατικής θεωρίας, την ανάπτυξη της μαρξιστικής έρευνας σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο, τη συμβολή σας στην ενίσχυση του κουκουέ. Να τα δώσουμε όλα στον αγώνα για να φέρουμε πιο γρήγορα το μέλλον, για να ανατρέψουμε το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος
για να τιμήσουμε στην πράξη και όχι στα λόγια τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν. Καλούς αγώνες, σύντροφοι και φίλοι.